Συντεταγμένα και χωρίς παρατράγουδα ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η μαθητική και φοιτητική πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Τα μέτρα ήταν πιο αυστηρά από ποτέ. Μαζί με τους φοιτητές βρίσκονταν και περίπου 500 άτομα του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου. Κρατώντας πανό και πετώντας τρικάκια, συγκεντρώθηκαν μπροστά στα προπήλαια. Αστυνομικοί έχουν ήδη αποκλείσει την οδό Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές αλλά και οι μαθητές έχουν συγκεντρωθεί στα προπήλαια. Αρκετοί από αυτούς κρατούν πυροσβεστήρες αλλά και πέτρες στα χέρια. Οι αντιεξουσιαστές φορούν κουκούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες, ενώ όπως φαίνεται στα πλάνα κρατούν καδρόνια και πυροσβεστήρες. Ομάδα αντιεξουσιαστών που προπορεύεται τη πορεία μαθητών και φοιτητών φτάνει αυτή την ώρα στη Βουλή. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, καθώς γύρω τους υπάρχουν δεκάδες αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί είχαν εντολή για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα βίας και καταστροφής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Περικύκλωσαν τους διαδηλωτές και τους ακολούθησαν κατά πόδας καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Βρισκόμαστε στο πίσω μέρος της πορείας. Βλέπουμε μία δημιουργία στα αριστερά μου και ακόμη μία δημιουργία από την άλλη μεριά. Από αέρος επιχειρούσαν ντρόουν. Αστυνομικοί παρατηρητές έχουν παραταχθεί σε ταράτσες δημοσίων κτίριων προκειμένου να ενημερώνουν στους αδέλφους τους, οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος, για τυχόν επιθετικές ενέργειες. Τα καταστήματα κατέβασαν ρολά και ο Δήμος έλαβε τα μέτρα του. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Δήμος της Αθήνας έχει τοποθετήσει σιδερένια και ξύλινα προστατευτικά στις στάσεις λεωφορείων υπό το φόβο αντιεξουσιαστές να τα σπάσουν με βαριοπούλες και σφυριά. Αστυνομικές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει τη Βουλή. Ενδεικτικό των δρακόντιων μέτρων που έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων αποτελεί το γεγονός πως περιμετρικά του Κοινοβουλίου έχουν παραταχθεί εκατοντάδες αστυνομικοί των ΜΑΤ και των ΙΜΕΤ. Ομαλά εξελίχθηκε η πορεία και στη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι μία. Φοιτητές και μαθητές που συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα ξεκινούν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ μπροστά έχει μπει επικεφαλής ένα μπλοκ αντιεξουσιαστών. Χωρίς προβλήματα διαδήλωσαν το πρωί μαθητές και φοιτητές και στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Κατά τη διάρκεια της πορείας δεν σημειώθηκε το παραμικρό, ενώ διακριτική ήταν η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο από τα 11 χρόνια της δολοφονίας Γρηγορόπουλου συνεχίστηκαν το απόγευμα. Ένταση έχουμε τα τελευταία λεπτά όμως στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Δημήτρη Πανόπουλο που βρίσκεται στα Εξάρχεια. Έχει ολοκληρωθεί η πορεία. Και τι συμβαίνει τώρα, Δημήτρη? Σε η πορεία ολοκληρώθηκε πολύ ήρεμα, ωστόσο αντιεξουσιαστές που κατευθύνονταν προς το μνημείο που σκοτώθηκε, στο σημείο που σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος πριν από 11 χρόνια. Είχαμε κάποια επεισόδια, είχαμε μικρές έντες επεισόδια. Οι αντιεξουσιαστές προσπάθησαν να ξυλώσουν λαμαρίνες για να στήσουν οδοφράγματα. Βλέπουμε κάποιες φωτιές στη μέση του δρόμου, ενώ τώρα βρισκόμαστε Χαριλάου-Τρικούπ για Ναβαρίνου και βλέπετε ομάδα αντιεξουσιαστών να κατευθύνεται προς το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Φυσικά το κέντρο είναι φρούριο. Υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη σε όλα τα στενά γύρω από τα Εξάρχεια και γι' αυτό το λόγο έχουν αποτραπεί περαιτέρω επεισόδια. Βλέπετε τώρα και με τον Νίκο τον Πασίσογλου, βλέπετε στα δεξιά μας ένα πυροσβεστικό όχημα. Είναι εδώ για να σβήσει τις μικρές φωτιές που ανάβουν οι αντιεξουσιαστές στο πέρασμά τους από τους δρόμους γύρω από τα Εξάρχεια. Πού τις ανάβουν, σε σκουπίδια? Σε σκουπίδια κυρίως, ναι. Νωρίτερα είδαμε και κάποια αλουμίνια τα οποία είχαν ρίξει στη μέση του δρόμου για να σταματήσουν τις δημιουργίες των ΜΑΤ που κινούνται περιμετρικά τους. Βλέπετε. Είναι η ίδια εικόνα σε όλα τα στενά. Δημιουργίες έχουν περικυκλώσει τους αντιεξουσιαστές που κατευθύνονται στη συγκέντρωση που έχουν δώσει για τις 9 ώρες στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Μάλιστα. Ίδια πάντως, εικόνα, μέχρι στιγμή μόνο αυτό που μας περιγράφεις, γιατί η πορεία ολοκληρώθηκε ειρηνικά. Δεν συνέβη τίποτα, κανένα έκτροπο. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν συνέβη το παραμικρό κατά τη διάρκεια της πορείας, η οποία ξεκίνησε με συγκέντρωση στις 5 ώρα και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8. Τα μικρή ένταση εδώ έχει γίνει και χρήση χημικών. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα σε αυτό το σημείο. Νωρίτερα προφανώς έγινε χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις. Συγγνώμη. Μάλιστα, και βλέπουμε κάποιες μικρές αιστείες φωτιάς που έχουν μείνει από αυτά τα μικρά επεισόδια που έγιναν κατά τη λήξη της πορείας, όπως μας περιγράφεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Αν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο, θα έρθουμε και πάλι σε σένα.